πήρα. Μισό λεπτό έφτασε. Μια μπύρα στην κυρία από εδώ, την όμορφη. Μισό λεπτό. Στο φιχάρι, ναι, ωραία, το έχουμε. Ποτηράκι θέλουμε? Όχι. Ορίστε. Να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Έκλον μου ένα ζεστό ρόφημο. Α, ναι κύριε Εφημέρια. Ένα ζεστό ρόφημο. Ένα τσάι θα θέλατε? Μάλιστα. Ένα τσάι, ωραία. Τσαχάκι λοιπόν για τον κύριο Λιμάς. Κυρία μου, τι θα πάρετε? Ένα κρασί. Τι κρασί έχετε? Έχουμε μαυροδάφνη, έχουμε καμπερνέ, έχουμε γλυκό. Μοέ. Μοέ. Του βάζω μου ό,τι έχετε. Ναι, θα σας βάλω. Είναι ακριβό, φαντάζομαι. Πολύ ακριβό, το πάρα πολύ που έχετε. Συγχωρείτε, μπορώ να τα κλείσω λίγο την πέρακτα, γιατί με πιάνουν τα ρεύματα. Να κλείσουμε το... Όχι, δεν χρειάζεται, λίγο θέλω να την πάω. Για που θέλετε, να σας την πω εγώ, μην κουράζετε. Εδώ. Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία, το κρασάκι με την κυρία. Πώς θα φέρνει η ζωή τα μια φορά. Ορίστε. Λέω πώς θα φέρνει η ζωή, θα αναρωτιέστε πώς βρίσκομαι σε ένα τέτοιο χώρο. Για το σχήμα μου εννοώ. Έχει βροχή. Αφού είναι... Η βροχή. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Μια ευκαιρία να γνωριστούμε. Να, τρομερή ευκαιρία. Θα γνωριστούμε. Θέλουμε να θέλουμε. Φαίνεται θα κρατήσει πολύ. Αχ, μη μου λέτε τέτοια, μη μου λέτε τέτοια. Έχει χαλάσει το αυτοκίνητο. Έχει πάει ο σοφέρ μου να φωνάξει κάποιον να το επισκευάσει και αναγκαστικά βρέθηκα εδώ μέσα. Συμβάσχουμε μαζί σας, κυρία. Συμβάσχουμε. Εσείς συμβάσχετε μαζί μου. Βεβαίως. Αφού χάλασε το αυτοκίνητο και ο έγνος ο σοφέρ. Κυρία μου, το κρασάκι σας. Είστε πάρα πολύ όμορφοι. Ευχαριστώ. Πώς βρεθήκατε εδώ, πάτερ, πάτερ? Είχα πάει για μια εξομολόγηση. Συμβαίνουν. Έφτασε η ώρα μου. Και πήγα στην οικία του να τον εξομολογήσω. Και με έπιασε η βροχή. Με έπιασε η βροχή και βρήκα καταφύγιο εδώ στο ζεστό αυτό χώρο. Τι σου είναι η ζωή όμως, ε? Έρχεται και φεύγει, έρχεται και φεύγει. Ναι, ναι, έρχεται και φεύγει. Μαζεύεις, 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 μαζεύεις και μια στιγμή αέρας. Ναι, ήταν της τάξεώσας ο κύριος αυτός. Ναι, νομίζω δηλαδή. Άρα μάζευε πολλά. Μάζευε, μάζευε, μάζευε. Τα πήρε μαζί του, πάτε. Κανείς δεν τα παίρνει μαζί του, παιδί μου. Κανείς. Χιούμορ, χιούμορ.
Κανείς. Εκεί υπάρχει διαφορά. Έζησε. Έζησε βέβαια. Τι σημασία είναι. Το φέρετε. Δεν έχει καμία σημασία. Είπε πολλά. Επιτρέψτε μόνο να πω μερικές γενικότητες. Ισχύουν για όλους άλλωστε. Άπιστος είπε. Άπιστος. Άπιστος είπε. Δεν είχε δείξει έλεος για σε κανέναν. Το πλήρωσε. Όσο ζούσε. Το πλήρωσε. Μόνος είπε. Μόνος του. Βέβαια το κατάλαβε πολύ αργά και στο κρεβάτι του πόνου είπε πως το μετάνιωσε. Και επίσης είπε και μερικά άλλα πράγματα. Γενικά όμιλο. Γενικά, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Μίλησε και για μια μαύρη εποχή στη χώρα μας. Όπου έπαιξε και αυτός ένα ρόλο μαύρο. Θέλω να πω, κατέδιδε. Α, ήταν από τους καλούς. Ναι, κατέδιδε, κατέδιδε και πολύ αθώοι την πλήρωσαν. Με εξομολογήθηκε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους που κατέδωσε και ήταν και ας το πούμε ένοχοι, υπήρχαν και μερικοί που τους κατέδωσε επίτηδες για να τους εξουδετερώσει και να πάρει την περιουσία τους. Τα λέγω αυτά, βέβαια δεν ξέρετε ποιος ήταν, ένας λόγος είναι αυτός, ούτε θα βρείτε ποιος ήτανε, αλλά και πολύ μεγάλο βάρος σε εμάς τους ιερωμένους, πολύ μεγάλο βάρος, πολλές φορές δεν το αντέχουμε. Πού σας έρχεσαι η δίκη σας? Δουλεύεις πολύ καιρό εδώ? Δουλεύω περίπου 2 χρόνια. Εσείς με τι ασχολείστε αν επιτρέπετε? Εγώ είμαι εισοδηματίας, όπως φαίνεται. Ναι, δεν κρύβω αυτά. Καράβια, σπίτια, μαγαζιά. Ορίστε. Λέω. Καράβια, σπίτια. Ναι, ναι, όλα αυτά. Καράβια, σπίτια, μαγαζιά. Καράβια ή σπίτια. Όλα, όλα. Μπορώ να πλησιάσω κι εγώ γιατί η μοναξιά είναι αφόρητη. Ε, πώς να έρθω εγώ. Όχι, όχι, έλλη μόνο. Μην σας χαλάσω την βόλεψη. Εδώ. Να, εδώ η κυρία μας έλεγε ότι έχει μεγάλη περιουσία. Ναι, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κάποιος άντρας έτσι να με μοιάζει χωρίς βέβαια τα... Α, πού και πού πήγαινε ερχότανε. Ναι. Αλλά, ναι, τον πήρε μια φορά το μάτι μου. Για να πω την όση ώρα είναι εδώ. Περιμένοντας τώρα να τελειώσει η βροχή, πέρα από την εξομολόγηση που έκανα, είχα και ένα ραντεβού με έναν κύριο ο οποίος ήθελε να μου πιστηρευτεί κάτι. Πολύ σημαντικό μου είπε, ήταν έντρομος του τηλέφωνο. Μάλιστα. Ναι, και εγώ είχα ένα τηλέφωνο μας σήμερα. Ναι. Ναι. Εντάξει, λίγο τρόμαξα σε μια στιγμή, αλλά λέω συμβαίνουν αυτά τη σήμερα ημέρα. Δεν συμβαίνουνε. Σας απειλούσα. Μου είπανε κάτι λόγια και μου είπαν ότι θα ψάξουν να βρουν τη διεύθυνσή μου, που μένω και όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν τρομάζω από αυτά. Είμαι ατρόμητη, είμαι χρόνια στο κουρπέκι. Κατάλαβε. Μην κρίνει. Ή να μην κρυθεί. Καλά, δεν λέω, πάτε. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Επιτρέψτε μου. Ξέρετε, κύριε. Θα λέει. Πάμε πάρα το κρυσάκι μου να τα πούμε λίγο. Ναι, να τα πούμε. Τι πάθατε? Τι έπαθε?
παθαίνουν τίποτα αυτοί. Μα τι δεν παθαίνουν, δεν τη βλέπετε, σοριάστηκε η γυναίκα. Πέθανε. Κυρία μου, τι πάθατε. Πέθανε. Πέθανε. Πιάσατε το σφυγμό της. Τηλεφωνήστε στην αστυνομία και σε ένα στενοφόρο, παρακαλώ. Την αστυνομία, ναι. Γρήγορα, την αστυνομία. Την αστυνομία, ναι. Και στο αστενοφόρο, ε. Ναι. Θα πάρω τώρα. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Ναι, θα το εκεί. Σας παρακαλώ. Yes.